Γεια σας φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου του 2018. Πήγα να πω 15. Γιατί 15, γιατί γυρίζω πάντα στην εποχή που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. 3 χρόνια, είναι απίστευτο. 3 χρόνια και μπήκαμε στον τέταρτο. Στον τέταρτο. Είμαστε μέσα στον τέταρτο χρόνο. Ελπίζω να μην τα κατοστήσει. Ελπίζω να μην τα κατοστήσει. Και δεν θα τα κατοστήσει. Νομίζω ότι οι εξελίξεις, ειδικά μετά την χθεσινή, όλο αυτό το επικοινωνιακό πανηγύρι με την Οβάρτης, οι εξελίξεις οδηγούν σε εκλογές, όπως σας είχα προαναφέρει, όπως σας είχα προβλέψει το φθινόπωρο του 2018. Χτες ήρθε να προσθεθεί ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, για να μην λέτε ότι προσπαθώ να σας δίνω μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο αυτούς που ξέρουν καλά οικονομικά, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς, παρακολουθούν πολύ τις αγορές, τους ανησυχεί ιδιαίτερα. Εδώ και καιρό υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην την έχουμε ζήσει, αλλά παγκοσμίως η τελευταία τριετία του ΣΥΡΙΖΑ, που συνέπεσε με την τριετία ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια πάρα πολύ καλή εποχή για τις παγκόσμιες αγορές. Πάρα πολύ καλή εποχή. Εμείς εδώ πέρα, ενώ έβρεχε εκατομμύρια, εμείς κρατούσαμε ομπρέλα γιατί είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Αλλά αλλού, ιδίως στην Ευρώπη και στην Αμερική, τα πράγματα πηγαίναν έτσι, ανωδικά. Οι αγορές πηγαίναν από το καλό στο καλύτερο. Υπήρξαν όμως, είχαν αρχίσει να εκφράζονται από πέρσι, κάποιοι φόβοι ότι κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση. Η χρηματιστηριακή κρίση δεν έρχεται ποτέ μόνη της, έχει και επιπτώσεις. Μετά τη χρηματιστηριακή κρίση έρχεται μοιραία και μια γενικότερη οικονομική κρίση, ιδίως στις πιο αδύναμες χώρες, όπως είχε γίνει το 2008 μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. Και όπως είχε γίνει φυσικά μετά το 1929, μετά το μεγάλο κράχ του Αμερικάνικου χρηματιστηρίου. Χτες είχαμε μια απίστευτη, για πολλούς, διόρθωση, πτώση, κατάρρευση, μίνι κράχ στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Είχαμε μια πτώση πάνω από 1.500 μονάδες μέσα σε μια μέρα. Είναι η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων ετών που έχει σημειωθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πολύ μεγάλη πτώση, την οποία κάποιοι την θεωρούν ότι δεν είναι και τόσο σημαντική, είναι απλώς μια διόρθωση, κάποιοι άλλοι όμως τη θεωρούν και προμήνυμα μιας γενικότερης αναστάτωσης, η οποία θα έχει επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία μοιραία και στις πιο αδύναμες χώρες. Γιατί το λέω αυτό? Εάν επιβεβαιωθούν αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν είναι μια απλή διόρθωση αυτό που συνέβη χθες στη Wall Street, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, και υπάρξει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην πορεία, τότε υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ισχυρίζονται και ενδεχομένως να το εννοούν, ότι μπαίνουμε σε περίοδο μεγάλης αναστάτωσης οικονομικής, παγκοσμίως. Σε αυτή την περίοδο της μεγάλης αναστάτωσης, όπως σας είπα, πλήττονται οι πιο αδύναμες χώρες. Το ίδιο έχει συμβεί με την Ελλάδα μετά την κρίση του 2008. Και γι' αυτό αναγκάστηκε να μπει σε πρόγραμμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους Ευρωπαίους Δανειστές μας. Η Ελλάδα όμως τώρα ετοιμάζει να βγει από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και ισχυρίζεται η κυβέρνηση, κάτι που οι περισσότεροι Έλληνες δεν το πιστεύουν, αλλά το ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ότι θα έχουμε μια καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Δηλαδή δεν χρειαστούμε νέο πρόγραμμα, είτε με τη μορφή μιας πιστωτικής γραμμής στήριξης, είτε με το νέο λεγόμενο υβριδικό μνημόνιο. Εάν επιμείνει σε αυτή την τακτική η κυβέρνηση και υπάρξει την ίδια ώρα μια μεγάλη, μια σημαντική παγκόσμια αναταραχή, τότε οι επιπτώσεις στην Ελλάδα θα είναι τεράστιες. Το λέω αυτό για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Η Ελλάδα μόνη της σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας δεν μπορεί να σταθεί. Στάθηκε μετά το 2015 για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είχε την υποστήριξη των Ευρωπαίων δανειστών ανενδίαστα, και γιατί η περίοδος αυτή ήταν μια πολύ καλή περίοδος για την παγκόσμια οικονομία και ιδίως για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολής.
Για την Ελλάδα δεν ήταν τόσο καλή. Η Ελλάδα όμως απέφυγε τη χρεοκοπία μετά την άθλια διαπραγμάτευση Βαρουφάκη και το πανάθλιο δημοψήφισμα του 2015. Γιατί μπήκε και στάθηκε στο πρόγραμμα, στο λεγόμενο τρίτο μνημόνιο. Αυτός ήταν ο μόνος λόγος που διεσώθη η Ελλάδα από την χρεοκοπία. Τώρα όμως, εκτός προγράμματος και με ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας κρίσης, τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν πάλι πολύ επικίνδυνα για τη χώρα μας. Τα λέω όλα αυτά γιατί θέλω να σας δίνω μια σφαιρική εικόνα της πραγματικότητας, για να μην σας κρύβω τίποτα. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι κατά βάση και ο πλέον ικανός να διαχειριστεί τα πράγματα. Σας επαναλαμβάνω ότι χθες είχαμε μεγάλη πτώση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, πάνω από 1.500 μονάδες, κάτι πρωτοφανές, δεν είχε ξαναγίνει τα τελευταία, δεν είχε γίνει ποτέ, διότι είναι τεράστια η πτώση, είχε φτάσει και πολύ ψηλά βέβαια ο δείκτης. Αλλά είναι μια τεράστια πτώση. Τι θα γίνει, θα το δούμε και σήμερα βέβαια και τις επόμενες ημέρες, διότι ακόμα δεν έχει ανοίξει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Θα δούμε τι πορεία θα πάρει στις επόμενες ώρες και τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες. Θα τα δούμε και θα μπορέσουμε να τα κρίνουμε καλύτερα προϊόντος του χρόνου. Τώρα έρχομαι στο θέμα που προέκυψε χθες με την Οβάρτης. Εγώ προσωπικά, φίλες και φίλοι, είμαι υπέρ της καταπολέμησης της διαφθοράς των πολιτικών και των δημοσίων λειτουργών γενικότερα. Η διαφθορά είναι μία από τις μεγαλύτερες ασθένειες του πολιτικού μας συστήματος που το κατατρώει σαν σαράκι. Δικαιολογημένα, η πλειοψηφία των πολιτών αισθάνονται αδικημένοι διότι αισθάνονται ότι κατά τη διάρκεια της χρυσής περίοδου πριν από το 2010 κάποιοι πολιτικοί, αλλά όχι μόνον, έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα ζημιώντας το ελληνικό δημόσιο. Είναι σωστό αυτό. Συνέβη αυτό. Το ελληνικό δημόσιο ζημιώθηκε από πολιτικούς οι οποίοι τα κονόμησαν ήδη. Και όχι μόνο πολιτικούς. Και από επιχειρηματίες κρατικοδίαιτους και από δημόσιους λειτουργούς και δημόσιους υπαλλήλους και ένα σωρό άλλους ανθρώπους οι οποίοι παρεβίασαν τον όρκο τους, παρεβίασαν την υποχρέωσή τους απέναντι στην πατρίδα και στο κοινωνικό σύνολο και πλούτησαν εις βάρος μας. Αυτό είναι αλήθεια. Και οι άνθρωποι αυτοί περίμενε ο κόσμος, περίμενε πολλοίς κόσμος μάλλον, ότι θα έπρεπε να τιμωρηθούν όπως τους άξιζε. Δεν συνέβη αυτό. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι πολιτικοί ή πολιτικά πρόσωπα ή δημόσια πρόσωπα τα οποία εμπλέχθηκαν σε υποθέσεις διαφθοράς, δεν τιμωρήθηκαν. Και αυτό είναι ένα από τα ελλείμματα και του πολιτικού μας συστήματος και του δικαστικού μας συστήματος. Χρειάζεται να υπάρξει μια αίσθηση δικαιοσύνης στον κόσμο. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει οι κατηγορίες που μπορεί να υπάρχουν για οποιονδήποτε να μπορούν να τεκμηριωθούν, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να λες, α, ο Α ή ο Β είναι απατεώνες. Πρέπει να το μπορείς να το αποδείξεις. Και ο καλύτερος τρόπος για να το αποδείξεις αυτό είναι να μπορείς να τους βρεις τα χρήματα. Ξέρετε, έχουν μια έκφραση οι Αμερικάνοι, follow the money. Για να βρεις αν κάποιος είναι διεφθαρμένος ή όχι, δες πως ζούσε προτού μπει στην πολιτική και δες πως ζει αφού μπήκε στην πολιτική. Αν ζει πολύ καλύτερα, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός διαχειρίζεται μαύρο χρήμα. Άρα είναι κατά πάσα πιθανότητα διεφθαρμένος. Από εκεί ξεκινώντας θα βρεις την άκρη του νήματος για το αν είναι διεφθαρμένος ή όχι. Στην Ελλάδα δεν το κάναμε αυτό και κακώς, διότι είχαμε έναν πανάθλιο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Έχουμε μια πολύ ισχυρή προστασία των πολιτικών και ιδίως των διατελεσάντων υπουργών, κάτι το οποίο επέτρεψε στην ατιμωρησία να κορυφωθεί. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εγώ είμαι της άποψης ότι όποιος έκλεψε δημόσιο χρήμα πρέπει να μπει στη φυλακή ισόβια. Διότι αυτός είναι όχι μόνο επίορκος, αυτός είναι πραγματικά προδότης του ελληνισμού και του ελληνικού κράτους. Αλλά επαναλαμβάνω, σε μια δημοκρατία, σε ένα κράτος δικαίου, όπως θέλουμε να είναι η Ελλάδα,
για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Δεν αρκεί να εικάζω, να υποθέτω ότι ο Λοβέρδος, για παράδειγμα, εγώ, όχι ο Αντρέας Λοβέρδος, εγώ, είναι διεφθαρμένος. Πρέπει να μπορώ να το αποδείξω. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπορείς να αποδείξεις μέσα από τα μέσα που διαθέτει η δικαιοσύνη ότι κάποιος είναι διεφθαρμένος. Και εκεί η τιμωρία πρέπει να είναι διπλή. Και ποινική φυσικά και πολιτική. Πρέπει να οι πολίτες να πάψουν να ψηφίζουν διεφθαρμένους πολιτικούς. Και πρέπει να είναι αυστηρή η τιμωρία τους και από τον εκλογικό σώμα, αλλά κυρίως από την δικαιοσύνη. Αυτή είναι η αντίληψή μου και νομίζω σε αυτό θα πρέπει να συμφωνούμε όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. Τώρα έρχομαι στο θέμα της Νοβάρτης. Το είπα αυτό σαν εισαγωγή. Το θέμα της Νοβάρτης δεν είναι καινούριο. Εδώ και λίγα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει επαναφέρει πολύ έντονα. Εικάζοντας ότι οι πολιτικοί, ιδίως υπουργοί υγείας που διατέλεσαν τα προηγούμενα χρόνια, έχουν χρηματοδοτηθεί, έχουν δωροδοκηθεί δηλαδή, από την πολύ μεγάλη αυτή εταιρεία φαρμακευτικών ειδών και φαρμάκων που λέγεται Novartis, αμερικάνικης προέλευσης. Έχει συμβεί? Δεν το γνωρίζω. Μπορεί και να έχει συμβεί, μπορεί και να μην έχει συμβεί. Μπορεί να έχει συμβεί λιγότερο από ό,τι το λένε και μπορεί να έχει συμβεί και περισσότερο από ό,τι το λένε. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω ούτε τα στοιχεία ούτε τη δικογραφία. Αυτό το γνωρίζουν οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές που διεξάγουν την ανάκριση για την υπόθεση αυτή. Γύρω από αυτή την υπόθεση, που μπορεί να είναι σαφώς υπαρκτή και σημαντική, έχει παιχτεί ένα πολιτικό κομματικό παιχνίδι αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που είχαν κυβερνήσει τα προηγούμενα χρόνια. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι εξέθρεψαν διεφθαρμένους πολιτικούς. Οι άλλοι λένε ότι όλα αυτά είναι κατηγορίες που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν και ότι είναι παιχνίδι αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και ότι είναι κομματικό παιχνίδι εντυπώσεων. Τι από τα δύο ισχύει? Γνώμη μου είναι ότι ισχύει μερικώς, ισχύουν και τα δύο. Υπάρχουν πράγματι κάποιοι πολιτικοί και πολιτικά πρόσωπα εν γέννη, όχι απαραίτητα υπουργοί, τα οποία διεφθάρισαν. Και υπάρχουν και κάποιοι, και φυσικά γύρω από αυτό το θέμα έχει στηθεί μια κομπίνα πολιτική να εκμεταλλευτεί κομματικά ο ΣΥΡΙΖΑ την όλη κατάσταση για να κερδίσει ψήφους, ιδίως αυτή την δύσκολη για τον ίδιο εποχή, μετά το συλλαλητήριο και της Κυριακής, που αποτέλεσε μια πανωλευθερία για το κυβερνών κόμμα. Τι θα γίνει? Δεν γνωρίζω. Δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας, ούτε ένορκος, ούτε μάρτυρας υπεράσπισης, ούτε μάρτυρας κατηγορίας, ούτε δικηγόρος. Δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση αυτή. Και δεν μπορεί να έχει κανείς μας σχέση, διότι η ανάκριση και η έρευνα είναι μυστικές. Μόνον πληροφορίες από κουβέντες, λόγια, από λόγια μπορεί να έχουμε. Συνεπώς, εάν όντως υπάρχει θέμα με πολιτικά ή άλλα πρόσωπα για το θέμα Νοβάρτης, πρέπει να τιμωρηθούν και πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά. Αλλά για να τιμωρηθούν πρέπει πρώτα να αποδειχθούν οι κατηγορίες. Όχι όπως με το σκάνδαλο της Siemens, που πράγματι υπήρξε σκάνδαλο Siemens, αλλά δεν αποδείχθηκε τίποτα, τουλάχιστον για πολιτικά πρόσωπα. Οι κατηγορίες και οι καταδίκες πρέπει να γίνονται επί τη βάση στοιχείων. Αυτό λέει το δημοκρατικό μας σύστημα και το κράτος δικαίου στο οποίο ζούμε. Όχι αφαίρετα. Εικάζω, υποθέτω. Αυτά δεν χωρούν σε ένα δικαστικό σύστημα. Αυτά είναι αυταρχικές μέθοδοι που συνήθως οι εκάστοτε κυβερνώντες επιβάλλουν εναντίον των πολιτικών τους αντιπάλων. Πρέπει να αποδειχθούν οι κατηγορίες. Εάν οι κατηγορίες αποδειχθούν, επαναλαμβάνω, τα εμπλεκόμενα μέρη, όποια και να είναι αυτά, ακόμα και οι υπουργοί, ακόμα και οι πρωθυπουργοί, πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρότατα. Αυτό είναι σαφές. Σαφέστατο. Τώρα πάμε στο πώς στήθηκε αυτή η υπόθεση της Νοβάρτης. Η έρευνα είναι εδώ και καιρό από τις εισαγγελικές αρχές. Ξαφνικά, χτες, έρχεται από την Άριο Πάγο
ειδικογραφία στην Υπουργείο Δικαιοσύνης, μαθαίνουμε, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης στέλνει στη Βουλή. Χθες η σύμπτωση είναι όντως περίεργη. Γίνεται την επόμενη μέρα του συλλαλητηρίου, του μεγαλειώδους αυτού του συλλαλητηρίου, που ξεσήκωσε τους πολίτες και τους σήκωσε από τους καναπέδες. Που καταθορύβησε την κυβέρνηση, που προσπάθησε να το απαξιώσει, μέχρι και τον Μίκη Θοδωράκη προσπάθησαν να απαξιώσουν. Ποιοι, οι αριστεροί που έπιναν νερό στο όνομα του Μίκη Θοδωράκη. Που επισκεπτόταν, το θυμάστε, πριν από 3 χρόνια, που τον επισκεφτόταν κάθε 3 και λίγο Τσίπρα στο σπίτι του και τον είχε τον μεγάλο σύμβολο της αριστεράς, έτσι τον αποκαλούσε. Τώρα που ο Θοδωράκης δεν τους κάνει τα χατήρια, προσπαθούν να τον απαξιώσουν. Έτσι συμβαίνει πάντα. Οι μικροί άνθρωποι και οι μικροπρεπείς δεν σέβονται ούτε καν τα σύμβολα. Όπως σας είπα και χτες, ο Μίκης Θοδωράκης με όλα του ελαττώματα, έτσι αμφίβολα, έχει πολλά ελαττώματα ανθρώπινα, είναι ένα σύμβολο αυτής της χώρας και ένας από τους ανθρώπους, από τους ελάχιστους, ίσως ο μοναδικός στη ζωή, που σφράγισαν την μεταπολεμική ιστορία αυτού του τόπου. Και γι' αυτό, μόνο γι' αυτό, πρέπει να τον σεβόμαστε. Και ακόμα και αν διαφωνούμε μαζί του, όπως εγώ διαφωνώ σε πολλά μαζί του, αποφεύγω να τον σχολιάσω και να τον κριτικάρω. Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί είναι μια από τις τεράστιες εκείνες προσωπικότητες που με την παρουσία τους και μόνο σφραγίζουν την ιστορία αυτής της χώρας. Προσπάθησα λοιπόν να απαξιώσω το συλλαλητήριο. Δεν τους έβγαινε. Είναι σαφές ότι τη μάχη της πλατείας την έχασαν πια οι ΣΥΡΙΖΕΙ και αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ εις βάρος τους. Και καταθορυβήθηκαν. Μέχρι και πανικοβλήθηκαν. Και τη βρήκανε σαν ανταπόδοση, για να το ισορροπήσει το πράγμα, να ρίξουν την μπάλα στην κερκίδα. Να το βγάλουμε από το συλλαλητήριο και από το Σκοπιανό το θέμα και να το ρίξουμε στον Νοβάρτης και στη σκανδαλολογία. Σκανδαλολογία που άλλωστε όλες αυτές τις δεκαετίες εμείς οι Έλληνες ήμασταν επιρρεπείς. Θυμάστε τι έγινε και με το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, ένα σκάνδαλο που αποδείχθηκε πως δεν υπήρχε, το οποίο όμως το χρησιμοποίησαν συστηματικά κανάλια, δημοσιογράφοι, κόμματα, μια περίοδο που ήταν στην κυβέρνηση ο Κώστας Καραμαλής, και απαξίωσαν ανθρώπους και καταδίκασαν ανθρώπους χωρίς να έχει βγει δικαστική απόφαση. Μια θλιβερή ιστορία που δυστυχώς αποδείχθηκε πως ήταν ψεύτικη, ωστόσο, κατασκευάστηκε έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πολιτικό όπλο στα χέρια των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την εποχή. Είναι κάτι τέτοιο με την Νοβάρτης? Δεν το γνωρίζω. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Εκείνο όμως που βλέπω είναι την πρεμούρα της κυβέρνησης να προσπαθήσει να μεταθέσει το πολιτικό ζητούμενο από την υπόθεση Σκόπια και συλλαλητήριο στην υπόθεση Νοβάρτης. Και το κάνει και με άτεχνο, θα έλεγα, τρόπο. Ξέρετε, η προπαγάνδα, στην προπαγάνδα, ακόμα και αν είσαι επιρρεπής, πρέπει να έχεις και ικανότητες. Πολύ φοβάμαι ούτε εκεί έχουν ιδιαίτερα μεγάλες ικανότητες. Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Βερναδάκης και η συμβουλή τους. Αλλά εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο πάντως που έχω να πω είναι το εξής. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που εμένα μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση. Ποιος ξέρει το περιεχόμενο αυτής της δικογραφίας? Ο κύριος Παπαγγελόπουλος? Από πού το ξέρει? Ενημερώθηκε, από ποιον ενημερώθηκε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ή ο κύριος Τζανακόπουλος που πήγε χτες στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου? Γιατί πήγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, σαν να πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου? Δεν το έχω ξανακούσει. 31 χρόνια είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Δεν έχω ξανακούσει κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισκέπτεται την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να ενημερωθεί. Πρόκειται περί θεσμικού ατοπήματος. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Κοντονής, ότι είναι νόμιμο. Για τον κύριο Κοντονή ορισμένα πράγματα είναι νόμιμα ενώ δεν είναι. Και πολλά πράγματα είναι ηθικά ενώ δεν είναι. Έτσι. Αλλά είναι θεσμικό ατόπιμα. Δεν το έχω ξανακούσει. Πέστε μου, έχετε ξανακούσει και έχει ξαναυπάρξει επίσκεψη του κυβερνητικού εκπροσώπου στην εισαγγελέα του Ρίου Πάγου? Δεν το έχω ξανακούσει. Και παρακαλώ και προκαλώ όποιον θέλει να βγει και να μου πει ότι ναι, έχει ξαναυπάρξει. Έχετε ξανακούσει
να διαβιβάζεται δικογραφία από την εισαγγελία στη Βουλή με εντολή Πρωθυπουργού. Δεν επιβάβεται. Τι πράγματα είναι αυτά. Πρωτόγνωρα. Η δικογραφία διαβάζεται στη Βουλή όπως προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους. Η εισαγγελία έχει υποχρέωση από τη στιγμή που διαπιστώνεται, εμπλέκεται το όνομα έστω και ενός πολιτικού, ενός υπουργού, διατελέσματος υπουργού, να διαβιβάσει την δικογραφία στη Βουλή. Αμελητή, λέει ο νόμος, δηλαδή χωρίς να τη μελετήσει, χωρίς να πει είναι σωστό, δεν είναι σωστό ή οτιδήποτε άλλο. Παίρνει τα στοιχεία, ακούει το όνομα Λοβέρδος που διατέλεσε υπουργός. Αμέσως σταματάει η ανάκριση, σταματάει η έρευνα, χωρίς να σχολιαστεί και στέλνεται μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Βουλή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν λειτουργεί σαν πολιτικό, δεν λειτουργεί με άλλο τρόπο, παρά μόνον ως διαβιβαστής. Σαν κούριερ, δηλαδή, θα λέγαμε. Παίρνει την δικογραφία από την εισαγγελία και την παραδίδει στη Βουλή. Χωρίς να την ανοίξει, χωρίς να την μελετήσει. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Βέβαια, το νόμο μπορεί να έχει κάνει πατσαβούρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό προβλέπει ο νόμος. Και αυτό προβλέπουν τα δημοκρατικά ήθη αυτής της χώρας. Απορώ δηλαδή πώς ο κύριος Κοντονής, ο κύριος Παπαγγελόπουλος βγαίνουν και εκφράζουν γνώμες για την περιεχόμενη δικογραφία, το οποίο δεν πρέπει να γνωρίζουν. Πώς λέει ο κύριος Κοντονής ότι πήγε ο κύριος Τζανακόπουλος και ενημερώθηκε από την εισαγγελία του Αιρίου Πάγου. Και το αποδέχεται αυτό η κυρία Δημητρίου. Αποδέχεται η εισαγγελία του Αιρίου Πάγου ότι η ίδια εισαγγελία παραβίασε τον νόμο. Ενημέρωσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Με ποια ιδιότητα η κυρία Δημητρίου, η εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου, ενημέρωσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πρωτοφανή πράγματα. Πρωτοφανή. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ακόμα και σε δύσκολες εποχές. Όλα αυτά λοιπόν εμένα μου δημιουργούν πολλά εύλογα ερωτήματα. Τι συμβαίνει στη σχέση αυτή η κυβέρνηση Αρίου Πάγου. Πολύ περίεργη η σχέση αυτή κυβέρνηση Αρίου Πάγου. Στις ηγεσίες του Αρίου Πάγου εννοώ. Πρωτοφανή πράγματα γίνονται και κατά την γνώμη μου άκρως εξωθεσμικά. Εγγίζουν τα όρια της θεσμικής εκτροπής. Εντολή Πρωθυπουργού δεν μπαίνει. Δεν υπάρχει εντολή Πρωθυπουργού σε αυτά. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμία συμμετοχή. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Όπως δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας που λέει και ο Άμλετ. Κάτι σάπιο υπάρχει στο Μαξίμ. Και απορώ με το γιατί η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου δέχτηκε να συναντηθεί με τον κύριο Τζανακόπουλο. Με ποια ιδιότητα την επισκέφθηκε. Από πότε η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου συνομιλεί με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από πότε. Πότε έχει ξαναγίνει. Λυπάμαι, αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να παίζουμε. Η χώρα περνάει μια μεγάλη δοκιμασία. Και δεν έχει δικαίωμα κανείς να παίζει με τους θεσμούς. Κανείς μα κανείς. Επαναλαμβάνω. Αυτές οι περίεργες καταστάσεις, εμένα τουλάχιστον, μου δημιουργούν βάσιμα την εντύπωση ότι έχει στηθεί ένα παιχνίδι γύρω από την Οβάρτης για επικοινωνιακούς, προπαγανδιστικούς λόγους της κυβέρνησης. Και ακόμα και αν υπάρχει ουσία στο πρόβλημα, και ακόμα και αν υπάρχουν δωροδοκίες, αυτό καλύπτεται από την βιασύνη, την πρεμούρα της κυβέρνησης να πάρει πολιτικούς πόντους από την υπόθεση Νοβάρτης για να ξεχάσει ο κόσμος το συλλαλητήριο που το βγάζανε ότι δεν ήταν κανείς στο Σύνταγμα. Γιατί καταθορυβηθήκανε από τον αριθμό, τον μεγάλο αριθμό των συγκεντρωθέντων στο Σύνταγμα. Εγώ δεν θα μπω στο πόσοι ήταν χτες ή δεν ήταν στο Σύνταγμα προχθές. Όσοι ήταν. Αυτό που θα επαναλάβω όμως για μια ακόμη φορά είναι ότι στο Σύνταγμα έγινε ένα μεγάλο συλλαλητήριο, το μεγαλύτερο μετά την κρίση του 2010. Ένα συλλαλητήριο το οποίο για πρώτη φορά από το 2015
βγήκαν στους δρόμους οι Έλληνες. Είναι η πρώτη φορά στα 3 και πλέον χρόνια που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ που βγήκαν στον κόσμο, στον δρόμο οι Έλληνες, ή τουλάχιστον μετά το δημοψήφισμα του καλοκαιριού του 2015. Δεν είχαν ξαναβγεί. Είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρονται κατά κυβερνητικών πολιτικών και αυτό μοιραία θορύβησε τον ΣΥΡΙΖΑ η μαζικότητα αυτού του συλλαλητηρίου. Φυσικά και δεν ήταν 140.000 οι συμμετέχοντες. Αλλά ακόμη και αν ήταν 400 ή 500.000, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και ήταν άνθρωποι κανονικοί. Δεν ήταν ούτε κουκουλοφόροι, ούτε τραμπούκι, ούτε οτιδήποτε. Δεν έγιναν επεισόδια, δεν άνοιξε ρουθούνι. Και οι περισσότεροι συμμετέχοντες, υπήρξαν και ορισμένες εξαιρέσεις, σας το είπα και χτες, αλλά οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν νοικοκυρέοι άνθρωποι, ήταν κανονικοί άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι του λαού που βγήκανε για να διαμαρτυρηθούν με τις ελληνικές σημαίες για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Τώρα θα μου πείτε, εάν ασκείται εξωτερική πολιτική με συλλαλητήρια, σας παραλαμβάνω ότι όχι, δεν ασκείται εξωτερική πολιτική με συλλαλητήρια. Αλλά δεν μπορεί να αγνοήσεις και τη διαμαρτυρία του κόσμου. Και ταυτόχρονα δεν μπορεί να αγνοήσεις το συναίσθημα του κόσμου. Στην πολιτική και το συναίσθημα και τα σύμβολα παίζουν σημαντικό ρόλο. Πώς να το κάνουμε? Γι' αυτό πρέπει η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Πρέπει να ξέρει ο πολιτικός ηγέτης να ισορροπεί πράγματα και καταστάσεις. Λοιπόν, φοβούμενη και καταθορυβημένη η κυβέρνηση από το συλλαλητήριο της Κυριακής, η γνώμη μου είναι ότι προέβη σε ένα μεγάλο θεσμικό ατόπιμα, εκμεταλλευόμενη την υπόθεση Νοβάρτης που είναι υπαρκτή. Την υπόθεση Νοβάρτης, να εξαπολύσει μια επίθεση εναντίον των πολιτικών της αντιπάλων για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το μείζον που είναι η δυσαρέσκεια και η δυσφορία του ελληνικού λαού για την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική γενικότερα και ειδικότερα στο θέμα των Σκοπίων. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη, αυτή είναι η δική μου προσέγγιση των πραγμάτων. Εάν εσείς έχετε μια κάποια διαφορετική αντίληψη για το πώς είναι τα πράγματα, είσαστε ελεύθεροι να την πείτε δημοσίως και ευθαρσώς, όπως το κάνω και εγώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, που είναι η μόνη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που επιτρέπουμε στον καθένα από εσάς, δεν υπάρχει άλλη, να μιλήσει ελεύθερα για αυτό που τον απασχολεί. 2-11-18-60-001, το τηλέφωνο του σταθμού μας. Από τώρα και για τα επόμενα 25 λεπτά, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο και να μας λέτε ελεύθερα και ευθαρσώς την άποψή σας. 211-1860-001, το τηλέφωνο το γνωρίζετε ήδη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να μην το γνωρίζει. Στο τηλέφωνο αυτό δεν ζητάμε κανένας είδους στοιχεία. Έτσι. Ένα όνομα το οποίο μπορεί να μην είναι και αληθινό, ένα μικρό όνομα, απλώς για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Δεν σας ζητάμε τίποτα άλλο. Σας ζητάμε να λέτε την άποψή σας κάτι το δυνατόν με επιχειρήματα και πάντως με ευπρέπεια και ήθος, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση του δημοκρατικού διαλόγου. Χθες ήμουνα σε μια συγκέντρωση και μου είπαν πολλοί ότι εκτιμούν το ήθος μου, ίσως θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο εμπριστικός, μου είπε κάποιος. Εγώ δεν έχω μάθει να είμαι εμπριστικός. Μπορεί να μερικές φορές να θυμώνω με την βλακεία και με την ανοησία κάποιων συνομιλητών μου, αλλά προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου ή προσπαθώ να κρατήσω πάντως την ευγένειά μου. Είναι πολύ σημαντικό ο δημόσιος διάλογος να είναι καλοπροαίρετος για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό του δημοκρατικού μας συστήματος. Πολλές φορές δεν είναι. Και αυτό, ειλικρινά, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Αλλά εμείς πρέπει να επιμείνουμε, εγώ τουλάχιστον, θα επιμείνω στην κατεύθυνση αυτή. Λοιπόν, 211-1860-001, το τηλέφωνο του σταθμού μας. Παίρνετε από τώρα και για τα επόμενα 25 λεπτά για να πείτε ευθαρσώς και ελεύθερα την άποψή σας για αυτά που συζητάμε, για αυτά τα θέματα της επικαιρότητας. Καλησπέρα, κύριε Θανάση. Κύριε Λοβέρδο, καλησπέρα σας. Ξεκινάει ο Τσίπρας να πάει να κάνει διαπραγματεύσεις για το όνομα της Μακεδονίας. Και εκ προημίου, τι λέει? Δεν είμαστε μόνο εμείς απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή είσαστε κι εσείς. Τι διαπραγμάτευση? Πούλησε το όνομα εκ προημίου. Πριν ξεκινήσει, πρόδωσε την πατρίδα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που σας έλεγα και χθες, ότι ο Νίμιτς, αυτός ο απαξιωμένος έστω διαμεσολαβητής, είπε κάτι το οποίο όμως καταφαίνεται πως είναι ορθόν. Είπε το ότι από ελληνικής πλευράς, δηλαδή από την πλευρά Κοντζιά, δεν άκουσε να υπάρχει θέμα για... Υπάρχουν στάσεις για την ύπαρξη μακεδονικού έθνους, μακεδονικής γλώσσας, μακεδονικών εγχειριδίων, τα οποία διδάσκουν τον αλυτρωτισμό στα παιδιά της χώρας αυτής. Μάλιστα, χθες ο πρώην Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Φίλης, όπως ξέρετε, μίλησε για σλαβομακεδονική γλώσσα, ότι υπάρχει σλαβομακεδονική γλώσσα. Έτσι. Κυρία Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας πω για την Οβάρτης. Προέτους, είχατε ένα θέμα, προέτους περίπου, για τις προμήθειες των νοσοκομείων. Η ασυναρτησία που είχε ακουστεί από τον κύριο Κουναλάκη και τον κύριο Παυλόπουλο δεν έχει όριο. Και είχα τότε στείλει mail, σταματήστε να λέτε εσείς και οι βουλευτές σας όλων των κομμάτων, διότι δεν έχετε ιδέα πώς γίνονται οι προμήθειες στα νοσοκομεία. Τους λέω, 35 χρόνια έχω προμήθειες στα νοσοκομεία, είμαι γιατρός και κάνω προμήθειες. Καλέστε ειδικούς. Είχε κλείσει το θέμα. Έρχομαι τώρα στην Οβάρτης. Ακούστε, η επιλογή φαρμάκων και η κοστολόγηση είναι πολύπλοκη και ειδική διαδικασία που την κάνουν άτομα χωρίς καμία πολιτική χρειά. Είναι πάρα πολλές επιτροπές για κάθε φάρμακο, ειδική επιτροπή. Είμαι στον ΕΟΦ 20 χρόνια και συγχρόνως είμαι και συντονίστρια διευθύντρια σε μεγάλο νοσοκομείο γιατρός και συνταγογραφώ της Νοβάρτης πολύ ακριβά φάρμακα. Δεν μπορείτε, κύριε Βοβέρδο, να καλείτε την κυρία Βλονίτου ή τον κύριο Παπαχριστόπουλο ή τον κύριο Γιακουμάτο να μιλάει για την Οβάρτης. Δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι. Πρέπει να έχουν κάνει τις κοστολογήσεις και τις επιλογές φαρμάκων. Στην Αμερική η Οβάρτης δεν την διώκουν γιατί κοστολόγησε 1 ευρώ ή 5. Είναι άλλα, χρηματοδότησε ερευνητικά προγράμματα, ως μειόφιλε, παρέκαμψε το NIH. Αυτά είναι τα σκάνδαλα της Οβάρτης στην Αμερική. Τώρα, αν κοστολόγησε και ένα φάρμακο παραπάνω, δεν το γνωρίζω. Αλλά αυτός είναι ο λόγος που στην Αμερική κυνηγάνε την Οβάρτης. Και θα ήθελα να σας πω κλείνοντας ότι το 2011 ή 2012, δεν ξέρω ποιος ήταν υπουργός τότε υγείας, τα φάρμακα τα ακριβά της Νοβάρτης, τουλάχιστον στον τομέα, τον δικό μου που τα χειριζόμαστε, από 1.200 ευρώ το σκεύασμα, το έδειξε στα 600 ή 700 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί πήγε όλα αυτά τα φάρμακα στα νοσοκομεία, τα φαρμακεία των νοσοκομείων, και έτσι έφυγε το κέρδος του φαρμακοποιού που ήταν 150-200 ευρώ, και τότε οι φαρμακοποιοί φωνάζανε. Και φωνάζαμε και εμείς γιατί επιβαρυνθήκαμε στη συνταγογράφηση. Άρα τα φάρμακα τα πολύ ακριβά τότε είχαν μειωθεί σημαντικά. Αν θέλετε, εγώ δεν βγαίνω σε τηλεοράσεις επισήμως, αλλά μπορώ να σας πω ακριβώς τι γίνεται με την Οβάρτης. Είμαι γνώστης 100% του θέματος. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν και πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας, γιατί χάρη και στους τηλεθέτες μπορούμε να μαθαίνουμε και πράγματα που φυσικά δεν τα γνωρίζουμε. Εγώ άλλωστε το λέω ότι πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζω, όπως και δεν τα γνωρίζουν ακόμη περισσότερο οι βουλευτές ή οι βουλευτές που μιλάνε. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία Λοβέρδε. Ήθελα να πω ότι εχθές δεν το περίμενα ούτε από το σταθμό, αλλά ούτε και από τον κύριο Παυλόπουλο. Αντί να μιλάμε για αυτό που έπρεπε να μιλάμε, να μιλάμε με την κυρία Καφαντάρη για την Οβάρτης. Τέλος πάντων, εγώ το έκλεισα, δεν αντέχω την κυρία Καφαντάρη. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Αλήθεια, γιατί είναι σύμβολο ο Θεοδωράκης? Γιατί είναι τόσο μεγάλος και πρέπει όλοι να υποκλινόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο? Μήπως γιατί άλλαξε όλα τα κόμματα αφού έφυγε από την νεολαία του Μεταξά? Μήπως γιατί πήρε το βραβείο υπεκτή? Μήπως γιατί ήρθε αεροπλάνο και τον πήρε επί επαρά του Χούντας? Γιατί άραγε? Εχθές έλεγε μια κυρία που μίλησε σε εσάς ότι ήταν δίπλα της οι Χρυσαυγίτες και άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν. Γιατί να μην τον αποδοκιμάσουν? Και γιατί δεν έχουν δικαίωμα αυτοί να εκφραστούν, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν το δικαίωμα και ιδίως οι αριστεροί? Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι κάνουμε, πώς σκεφτόμαστε. Και θέλω να κάνω ένα παράπονο σε εσάς προσωπικό. Προχτές κάνατε μία κακία. Πήρε η κυρία Λουκά, η οποία εντάξει, μπορεί να είναι γραφική, μπορεί να είναι κάπως, έχει την υπερβολή της. Είναι όμως μία γυναίκα η οποία μιλάει για τον Χριστό, είναι οικογενειάρχης, δεν την ξέρω προσωπικά, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί της, απλώς την έχω ακούσει και δεν συμφωνώ με την αισθητική της. Αλλά είπατε, σας είπε, με έχουν συλλάβει 92 φορές και της απαντάτε να τα χιλιάσετε. Ήτανε λίγο κακιούλα. Γεια σας. Να είστε, να πάτε σε καλό. Κακιούλα. Αστιάκη ήταν.
Διότι όταν λες σε κάποιον που έχει συλληφθεί 92 φορές ενώ είναι έξω, κάτι δεν σημαίνει. Απλώς την πιάνουν και την, σε κάτι γιατί πηγαίνει και την βγάζουν έξω από την. Από, δεν τη συλλαμβάνουν. Τη βγάζουν έξω από την εκδήλωση. Αλλιώς 92 συλλήψεις και 92 καταδίκες θα ήταν ισόβια μέσα, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Γι' αυτό το είπα. Ένα αστιάκι ήταν. Τώρα βέβαια, αν εσείς το παίρνετε σαν κακιούλα, καταλαβαίνω, δικαίωμά σας. Σας επαναλαμβάνω ότι ελεύθερο καθένας μπορεί να υποστηρίζει. Καταλαβαίνω ότι θέλετε κι εσείς να υποστηρίζεις απόψεις Χρυσής Αυγής. Ελεύθερα. Ελεύθερα. Εγώ δείχνω μεγάλη κατανόηση σε όλους. Και γι' αυτό επιτρέπω στον καθένα να μιλάει. Και βέβαια και η Χρυσή Αυγή, όπως και το ΚΚΕ, όπως κάθε οργανισμός, έχει το δικαίωμα να εκφράζεται. Όχι όμως με αποδοκιμασίες, επειδή αυτό είπατε. Οι αποδοκιμασίες εναντίον Θοδωράκη στο συλλαλητήριο ήταν απαράδεκτες. Αν δεν ήθελαν το συλλαλητήριο που γνώριζαν ότι θα είναι ο Θοδωράκης, ας μην πηγαίναν. Να είστε καλά. Κύριε Αντίδωρε, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Κύριε Λοβέρδο, για πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο για να καταθέσω μια προσωπική αλήθεια. Διότι όλη μου τη ζωή είμαι εραστής της αλήθειας. Τώρα το τι είναι αλήθεια δεν είναι ώρα να συζητηθεί. Αλλά πήγα στο συλλαλητήριο. Ξεκίνησα και διήνυσα από την Ομόνια όλη τη σταδίου. Ένα γεγονός το οποίο δεν το είδα να το αναφέρει κανένας μα κανένας δημοσιογράφος. Επί 4 ώρες διαρκώς υπήρχε ένα αμφίδρομο ρεύμα. Αυτοί που ερχόντουσαν ήταν επί του οδοστρώματος και ταυτόχρονα φεύγανε. Δηλαδή εγώ το υπολογίζω πάνω από, δηλαδή να πλησιάζει το 1,5 εκατομμύριο σε αυτούς που πήγαν στο συλλαλητήριο. Αυτό λοιπόν δεν το είπε κανένας. Ένα ρεύμα το οποίο περίεργο, αμφίδρομο στα πεζοδρόμια να φεύγουν. Βεβαίως δεν ήταν ο κόσμος ούτε συνεννοημένος, ούτε μπορούσε κανείς να το κατευθύνει. Σε όλα τα άλλα συμφωνώ απόλυτα και για τον Παλμό και για το αγνό, εντελώς αγνό ξέσπασμα εναντίον εκείνων που νομίζουν ότι μπορούν να ποιούν αλήθεια. Και θα τελειώσω με τούτο. Εδώ και 15 μέρες άκουσα στα Ιταλικά ένα έργο του Σοφοκλέως, ο Ιδίπους Τύρανος. Έλεγε ο Τιρεσίας το εξής, όταν τον επίεζε ο Ιδίποδας να αποκαλύψει ποιος είναι αυτός που φταίει και του λέει, βασιλιά, να το πω ιδιαίτερος ή μπροστά στη συνέλευση. Όχι, λέει, μπροστά στη συνέλευση. Προσέχτε, λέει, αν όλοι πιστεύουν κάτι, τότε αυτό υπάρχει. Αν όλοι πιστεύουν αν όλοι δεν πιστεύουν σε κάτι, τότε αυτό δεν υπάρχει. Αυτή την αλήθεια του Σοφοκλέως την πήρε ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ, ο οποίος είπε, εάν πούμε 1000 φορές το μεγαλύτερο ψέμα ότι κατέβηκε το φεγγάρι στη γη, θα υπάρξει πολλοί κόσμος, μεγάλος αριθμός που θα το πιστέψει. Η προπαγάνδα του Χίτλερ, συγγνώμη, είναι αληθή στη σημερινή προπαγάνδα της παγκόσμιας εξουσίας. Επιτρέψτε μου, δεν θέλω να ρίχνω αλλού, αλλά είναι ένα παυτό γεγονός χωρίς να τους δαιμονοποιώ. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Ελισάβετ, καλησπέρα σας. Καλώς σας απόγευμα, κύριε Λοβέρδο. Για την Νοβάρτης θέλω να πω ότι θα αποδειχθεί και αυτή ένα σκάνδαλο σαν το βατοπέδι. Άλλωστε το έκαψαν από μόνοι τους από την αρχή. Βάλανε μέσα τον κάθε επικραμμένο. Βάλουν επί δικαίων και αδίκων. Τώρα ειδικά ο κύριος Πικραμένος που ήταν πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, που δεν πήρε καμία απόφαση υπηρεσιακή κυβέρνηση για θέματα προμηθειών φαρμάκων, είναι τουλάχιστον αστείο, είναι γελίο. Μάλιστα. Λοιπόν, για το Μίκη Θεοδωράκη θέλω να πω το εξής. Πού είναι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες τους οποίους ανέδειξε ο Μίκης Θεοδωράκης, του οποίου τα τραγούδια τραγούδισαν, δεν βρήκε ούτε ένας να τον υπερασπιστεί. Και ένα τρίτο που θέλω να πω είναι ότι όταν θα πάμε στις κάλπες, να θυμηθούν οι συνέλληνες ότι μας αποκάλεσαν μοιάσματα όσους είμαστε στο συλλαλητήριο και να τους ανταμείψουμε αναλόγως. Να είστε καλά, πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Αλέξη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αγαπητέ Γιάννη, σήμερα εκφράζω τη μεγάλη μου συγκίνηση από την προχθεσινή ιστορική ομιλία του Μίκη, όπου δόνισε τις ψυχές των Ελλήνων, του ελληνικού λαού, γιατί μέσα στα απλά του λόγια συμπίγνωσε τις αρετές της ελληνικής φυλής
ύψωσε τη σημαία του ελληνικού εθνικού φρονήματος. Τόνισε ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παραχαράξει τη θέληση του λαού και μάλιστα μια κυβέρνηση αριστερόστροφης, μειοψηφίας. Αγαπητέ Γιάννη, η ομιλία αυτή καταγράφεται στις υποθήκες της ιστορίας μας και λυπάμαι πολύ που η κυβέρνηση με τους περίεργους και παράξενους ανθρώπους συνεχίζουν το ίδιο βιολί, ότι θέλουν να μειώσουν τη σημασία της μεγάλης σύναξης του λαού. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Παρακαλώ, θυμίστε μου πώς τους είπε εθνομηδενιστές. Εθνομηδενιστές. Ακριβώς έτσι είναι η κυβέρνησή μας. Εθνομηδενιστές. Μηδενίσανε το έθνος. Θέλουν να δώσουν το όνομα, την ιστορία μας. Είναι δυνατόν, κύριε Γιάννη? Δεν θέλουμε να το δώσουμε το όνομα. Το βγάλουν όπως θέλουν. Έτσι δεν είναι? Και κάτι άλλο, κύριε Γιάννη. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, πώς ήταν πριν αυτό το κράτος? Ήταν Γιουγκοσλαβία, δεν ήτανε? Μιλάνε ελληνικά εκεί? Όχι. Μιλάνε, δεν κανείς μιλάνε δεν ελληνικά. Ότι μιλάνε ελληνικά. Ούτε ήδη λένε ότι μιλάνε ελληνικά. Γιατί θέλουν το όνομά μας, γιατί θέλουν την ιστορία μας μετά. Και ένα τελευταίο, κύριε, δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, όταν φύγει το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καρνίκας τι δουλειά θα κάνει? Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Απλώς θέλω να επισημάνω ότι σε ό,τι αφορά, φυσικά και δεν μιλάνε ελληνικά, όπως μιλούσαν οι Έλληνες της Μακεδονίας από αρχαιότερα των χρόνων. Απλώς μετά την Μακεδονικό αγώνα, η Μακεδονία, όπως ξέρετε, μέχρι το 19ο αιώνα, μέχρι τον 20ο αιώνα, ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα, που αρχίζει πριν στα τέλη του 19ου αιώνα, έγινε προσπάθεια να πάρουμε οι τρεις λαοί που διεκδικούσαν, τα τρία έθνη που διεκδικούσαν τη Μακεδονία, οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και οι Έλληνες, έλαμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της Μακεδονίας. Κατά την κατανομή που έγινε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, το 51% της Μακεδονίας το πήρε η Ελλάδα, το 38% η Σερβία και περίπου το 10-12% το πήρε η Βουλγαρία. Αυτό είναι το γεγονός. Το κομμάτι της Μακεδονίας που το πήρε η Σερβία και κατοικεί το από σλαβόφωνους κυρίως, αυτοί αυτοαποκαλούν το Μακεδόνες. Και όχι μόνο ως κάτοικοι της γεωγραφικής οντότητας Μακεδονίας, αλλά δώσανε και εθνική διάσταση σε αυτό, δημιουργώντας ένα δίθεν έθνος Μακεδόνων. Το οποίο βέβαια καλλιεργήθηκε από πολλούς για λόγους άλλους, όπως από τον Τίτο, γιατί ο Τίτο περίμενε ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να καταλάβει ολόκληρη τη Μακεδονία, ενδεχομένως. Όλα αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν, είναι γνωστά, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι πράγματι η χώρα αυτή, η γειτονική μας, κατέχει ένα κομμάτι της ιστορικής Μακεδονίας, ως γεωγραφικής οντότητας. Εκεί που εγώ προσωπικά έχω τη μεγάλη διαφωνία μου και που νομίζω ότι έχουν και οι περισσότεροι Έλληνες, είναι στην ύπαρξη μακεδονικού έθνους. Μακεδόνες όσον αφορά το ότι ζουν στη Μακεδονία, ζουν στη Μακεδονία. Όπως οι Θράκες και ένθεν και κήθεν το συνόρων είναι Θράκες. Δηλαδή και ο Έλληνας που ζει στην Ξάνθη είναι από τη Θράκη και ο Τούρκος που ζει στην Αδριανούπολη είναι Θράκας. Αλλά δεν υπάρχει, εκεί είναι ελληνικό, δεν υπάρχει θρακικό έθνος. Υπάρχουν Έλληνες και Τούρκοι. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τη Μακεδονία. Αυτό για να καταλάβουμε. Αλλά εκεί οι κάτοικοι της Μακεδονίας που βρίσκονται στα Σκόπια, στην χώρα αυτή που λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας, θεωρούν ότι υπάρχει και μακεδονικό έθνος. Ενώ δεν υπάρχει. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Χαίρετε, κύριε Λοβέδο. Όπως μέχρι σήμερα λέμε εφιάλτης, οι μελλοντικές γενιές θα λένε Κοτζιάς, ίσως Τσίπρας ή Καμένος. Διότι ο κύριος Κοτζιάς, σε συνέντευξη που έδωσε στο Euronews, είπε ότι ναι, μεν ήταν μεγάλο το συλλαλητήριο, αλλά εμείς δεν επηρεαζόμαστε, λέει. Εμείς περιμένουμε από τα Σκόπια να δώσουν ποιο επίθετο θέλουν να μπει μπροστά από τη λέξη Μακεδονία. Εάν δώσουν τέτοιο όνομα,
Τώρα αυτό είναι εθνική ατιμία μεγάλης ολκής. Δεν ξέρω γιατί βιάζεται ο κύριος Κοντζέας να γίνει προδότης. Εκείνο που πρέπει να δώσουν είναι ένα σύνθετο και παράγωγο της λέξης Μακεδονία, μία λέξη. Όχι επίθετο, όχι επιθετικός προδιορισμός. Είναι λάθος αυτό, είναι προδοσία. Επίσης, δεν ξέρω αν ερωτήθηκε κάποτε ο κύριος Νίμιτς ή άλλοι αρμόδιοι. Αυτό το περίφημο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού το έχουν μόνο αυτοί που ζητάνε σήμερα ένα όνομα. Αυτοί που το έχουν εδώ και 3.000 χρόνια δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα. Και επίσης, εμείς που το έχουμε 3.000 χρόνια και πλέον το όνομα, το έχουμε ως όνομα ενός τμήματος του έθνους, όχι ως εθνικό όνομα. Στο μέλλον θα πρέπει να είμαστε υποσύνολο του κράτους των Σκοπίων ή ο ελληνισμός. Δεν το κατάλαβα αυτό. Και γιατί δεν έχουν τεθεί αυτά τα ερωτήματα στους αρμοδίους. Δεν έχω άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Στράτο, καλησπέρα σας. Κύριε Στράτο, μ' ακούτε? Δεν τον έχουμε. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, το θέμα της Μακεδονίας είναι ασφαλώς ένα πολύ σύνθετο και δύσκολο θέμα. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις που μπορούν να δοθούν. Αλλά επαναλαμβάνω, σε αυτό το οποίο υπάρχει μεταβεβαιότητα σίγουρο, είναι ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Μακεδονικό έθνος δεν υπάρχει. Κάτοικοι της γεωγραφικής περιφέρειας που λέγεται Μακεδονία είναι όντως. Αλλά δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα, αντί να το έχει αυτό ως προτεραιότητα, έθεσε το θέμα της ονομασίας ως προτεραιότητα. Και έτσι συνδέει την ονομασία με την ύπαρξη έθνους. Αυτό ήταν ένας λάθος χειρισμός, τον οποίο βλέπω ότι συνεχίζουν να τον κάνουν πολλοί. Μακεδονικό έθνος δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρξει από τα πριν μια σαφής απόφαση ότι μακεδονικός έθνος δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει και λύση με τη γειτονική χώρα. Κύριε Στράτο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούω. Ναι. Κοιτάξτε, στην αρχή, κύριε Λομβέρδο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για τη δυνατότητα που δίνετε στους ακροατές να έτσι πούνε ελεύθερα την άποψή τους. Έχω να πω τα εξής. Τα ζητήματα όπως το συγκεκριμένο λύνονται περισσότερο με τη λογική παρά με το συναίσθημα. Έχουμε αυτή τη στιγμή το εξής. Κανένας Έλληνας δεν θα ήθελε να δει ότι υπάρχει εκεί πέρα ένα έθνος που λέγεται μακεδονικό, και αν είναι δυνατόν, μακάρι όλη η Μακεδονία, η γεωγραφική Μακεδονία, να ήταν δική μας. Αυτό είναι το συναίσθημα. Η λογική όμως λέει τα εξής. Αυτή τη στιγμή μεγαλώνει ίσως η δεύτερη γενιά παιδιών εκεί στα Σκόπια που διδάσκονται ότι είναι Μακεδόνες. Ύστερα λοιπόν από λίγα χρόνια θα έχουμε εκεί πέρα ανθρώπους οι οποίοι, καλώς ή κακώς, διδαγμένοι από τα σχολιά τους, θα νομίζουν ότι είναι Μακεδόνες. Ήδη το νομίζουν. Ήδη το νομίζουν. Από την άλλη, έχουμε κάπου 140 χώρες οι οποίες έχουν δεχθεί τη χώρα αυτή και την ονομάζουν Μακεδονία, και τα περισσότερα μέλη, αν δεν κάνω λάθος, του μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πράγμα. Έχω την άποψη, γιατί εγώ είμαι παλιός, μεγάλος, και ίσως το θυμόσαστε κι εσείς, ότι κάποτε έγινε για το Κυπριακό το σχέδιο Άτσισον, το 1910 του 50. Mm-hmm. Τότε δίνανε τη Χερσόνησο της Καρπαθίας για 50 χρόνια στους Τούρκους και μετά να γινόταν η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Είπαμε όχι. Και από τότε κάθε φορά που πήγαινε να λυθεί το Κυπριακό, όλο με δυσκολότερους όρους δεχόμασταν εμείς, και είδατε που έχουμε φτάσει σήμερα, να είναι κατακτημένο το μισό νησί. Έχω λοιπόν την άποψη ότι το θέμα το σκοπιανό, το μακεδονικό, όπως και να το λέμε, πρέπει να λυθεί. Επιβάλλεται να λυθεί. Εμείς μπορεί να μην βιαζόμαστε, να μην έχουμε κάτι που να μας πιέζει άμεσα σήμερα. Μας πιέζει όμως ο χρόνος.
Καθώς ο χρόνος κυλάει, όπως είπα και πιο μπροστά, Μακεδόνες θα διδάσκονται ότι είναι και όλο και περισσότερες χώρες θα τις αναγνωρίζουν. Είναι άλλο θέμα αν η κυβέρνηση δεν το χειρίστηκε καλά και πήγε να το κάνει περισσότερο έτσι, εσωτερικό θέμα και λιγότερο ή καθόλου εθνικό. Εάν αυτό το βγάλουμε στην άκρη, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος το θέμα αυτό να λυθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Προϊόντος του χρόνου γυρίζει εις βάρος μας για τους λόγους που είπα πιο μπροστά. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Πολύ λογική η παρέμβασή σας. Φυσικά δεν θυμάμαι το σχέδιο Άτσης, εγώ γεννήθηκα το 1959, δεν γεννήθηκα, το σχέδιο αυτό είναι πριν από το 1959, δεν ήμουν ούτε καν γεννημένος όταν έγινε. Έχω διαβάσει όμως την ιστορία των χαμένων ευκαιριών για το Κυπριακό και την Καρπασία, όχι Καρπαθία που είπατε, Καρπασία, αλλά δεν έχει σχέση Κύπρος με το συγκεκριμένο θέμα. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Πράγματι, εκεί χάσαμε πολλές ευκαιρίες και έχουμε χάσει κατά καιρούς διάφορες ευκαιρίες ως έθνος. Με το θέμα της Μακεδονίας είναι κάπως διαφορετικό. Ακόμα δεν έχει πιστεί ο ελληνικός λαός και δεν έχει καταβληθεί η προσπάθεια αυτή που λέτε, πολύ λογικά το είπατε, για ποιο λόγο να δεχθούμε την ονομασία αυτή. Τα επιχειρήματα που είπατε για μένα είναι σοβαρά, δεν είναι σοβαρά όμως για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι τι διακυβεύεται από την αναγνώριση ή τη μη αναγνώριση της λεγόμενης δημοκρατίας της Μακεδονίας των Σκοπίων. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας κύριε Λοβέρδε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω μία άποψη κι εγώ. Ο Κώστας από Νέα Σμύρνη. Ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Κοντζιάς θα έπρεπε να έχει υπόψη του την απάντηση που έδωσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στο Μωάμεθ τον κατακτητή, όταν του είπε το εξής, ότι το δε την πόλην σιδούνε ούτε μόνο εστί, ούτε άλλου των κατοικούντων είναι αυτή, το να σου δώσω, και για να μην μακρηγορώ με τα αρχαία, το να σου δώσω την πόλη, το να σου παραδώσω την πόλη, δεν είναι ούτε δικιά μου η πόλη, ούτε κανενός άλλου που κατοικεί μέσα σε αυτήν. Αυτή την τρομερή απάντηση αυτή. Δεν έχω κανένα σπίτι δικό μου για να σου δώσω. Άμα ήταν δικό μου το σπίτι, αυτό θα έπρεπε να σκεφτεί και ο Κοντζιάς. Ο Κοντζιάς να πάει να διαπραγματευτεί το σπίτι του. Δώσε το σπίτι σου, δικό σου είναι, δώσε το. Τόσο το δίνω, όσο ή λιγότερο. Όχι, αυτό η Μακεδονία δικιά του είναι. Πού τη βρήκε τη Μακεδονία αυτού, δικιά του είναι. Ας πάει να δώσει το σπίτι του. Τι διαπραγματεύεται περί Μακεδονίας. Όπως επίσης και ένα άλλο. Ότι αυτό που λένε, αυτά που ακούς, δηλαδή 140 χώρες αναγνωρίζουν, τι τις νοιάζει τις 140 χώρες, που είναι η Μακεδονία και αυτό. 140 γαλαξίες να αναγνωρίσουν τη Μακεδονία, η Ελλάδα τι θα πει, γι' αυτό λυσάνε με την Ελλάδα τι θα πει. Οι 140 χώρες λέει. Και τι, εγώ όταν ήμουν μικρός, του 58 είμαι εγώ γεννηθής, όταν ήμουν μικρός, λέγανε την εθνικιστική Κίνα Φορμόζα, όλος ο πλανήτης Φορμόζα. Ξαφνικά η Κίνα είπε, όχι, Ταϊβάν. Τώρα κλαίει κανείς Φορμόζα. Θυμάμαι την Κατάγκα, την Μπιάφρα, έχουν άλλα ονόματα. Θυμάμαι το Βελγικό Κονγκό. Το λέγανε το Βελγικό Κονγκό. Ζαΐρ το λέει. Όλος ο κόσμος Βελγικό Κονγκό. Ζαΐρ λέγεται. Το ξέρει κανείς. Άμα έβγαινε καμιά χώρα της Λατινικής Αμερικής και να έλεγε ότι θέλω να λέγω Μακεδονία, 50 πρεσβείες σου αναγνωρίζω, όχι αυτό. Αλλά εδώ δίπλα μου θες να μου ανοίξεις τέτοιο όνομα, πονηρές δουλειές και μου τυπώνεις και χάρτες. Το λένε οι άνθρωποι ανοιχτά. Θα αναλλάξουν λέει το Σύνταγμα, ας το αλλάξουν. Την άλλη μέρα το ξαναλλάζουν. Αυτοί θέλουν να κατέβουν, τι είναι. Σλάβοι είναι, Οστρογότθοι είναι από τα αρχαία χρόνια, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι Βυζαντινοί, οι Βαλκανικοί αγώνες. Θέλανε να κατέβουν μονίμως στο Αιγαίο. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα, ο κύριος, παρακαλώ, δεν άκουσα το όνομά σας. Ναι, Κυριάκος. Ναι. Ο κύριος Κυριάκος, ναι. Ναι, ναι. Γεια σας, κύριε Λοβέρδε. Καλησπέρα σας. Συντόμως θέλω να σας πω κάτι. Ήμουν στο συλλαλητήριο, υπήρχε πάρα πολύ κόσμο και συγκινήθηκα πάρα πολύ από τα κορίτσια και τα αγόρια, την νεολαία μας, που τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύμνο και τον Μακεδονικό Ύμνο. Συγκινήθηκα τόσο πολύ που δάκρυσα. Αυτά τα κορίτσια, οι επόμενες γενιές, οι μάνες που θα γίνουν, θα διδάξουν και αυτές την ιστορία της Μακεδονίας και της Ελλάδος. Και σε ένα δεύτερο θέμα θέλω να σας πω τώρα.
Τα πολιτικά κόμματα είναι διχασμένα όπως τα βλέπω σαν απλός πολίτης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πού βρίσκεται, τι κάνει. Θα ήθελα να το ρωτήσω, δεν πρέπει να πάρει θέση και να συμμαζέψει τα πολιτικά κόμματα επιγόντως, να τα βάλει σε ένα τραπέζι επί 24 ώρες για να βρούνε μια λύση για το μακεδονικό. Και δεν είναι μόνο το μακεδονικό. Από παντού έχουμε πρόβλημα. Από Τουρκία, από Αλβανία. Μόνο οι Βούλγαροι που δεν μας έχουν ακόμα ακουμπήσει. Να είστε, καλά, κύριε, να είστε καλά, κύριε Κυριάκο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Και αύριο όμως θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Το βράδυ θα είμαι στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, όπως κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.